Φυσικά στη Δέλτα Τηλεόραση και όπως σας υποσχεθήκαμε θα πάμε ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες για να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Κορογιαννάκη. Εκ νέου καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα από τον Εύρο, από τη Θράκη. Καλησπέρα στον Εύρο και στη Θράκη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Έτσι για να κάνουμε και λίγο τη διαφορά μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εντός της χώρας, και εσείς μέσα σε αυτό είστε βέβαια, αλλά από την πλευρά των αποδήμων είστε εκ νέου υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία, εκπροσωπείτε τον απόδημο ελληνισμό μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, είναι για μας μια πρώτη ευκαιρία, τώρα δεύτερη, αλλά μέσα σε ένα μήνα να συμμετέχουμε απευθείας και ενεργά στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Είναι κάτι το οποίο το αποζητούσαμε εδώ και από καιρό και επιτέλους έγινε πράξη. Έχω διαβάσει, κύριε Κορογιαννάκη, αρκετά σχόλια στα social media από ανθρώπους οι οποίοι μέναν στο εξωτερικό και μάλιστα λέγανε ότι κάνουν αυτό το ταξίδι των 2-3-4 ημερών, ίσα-ίσα να έρθουν να ψηφίσουν και να ξαναφύγουν. Αυτή η δυνατότητα που δίνεται τώρα στους αποδήμους να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους, νομίζετε ότι θα έχει ακόμα περισσότερη ανταπόκριση από ό,τι είχε μέχρι στιγμής, στο μέλλον? Κοιτάξτε, δυστυχώς ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε αποκλεί πολύ κόσμο. Θα σας έλεγα ότι όλους τους ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια εδώ, οπωσδήποτε τη δεύτερη γενιά των Ελλήνων. Mm-hmm. Και αυτό γιατί τώρα να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, η αντιπολίτευση πολέμησε τον νόμο. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε 2 φορές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήθελε αυτούς τους περιορισμούς και ο απαραίτητος αριθμός που προβλέπει το Σύνταγμα, οι 200 βουλευτές, δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν παρά μόνο με συμβιβασμούς. Είναι απόφαση δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη ότι στην καινούργια Βουλή θα ξαναφέρει τον νόμο για να αρθούν οι περιορισμοί. Πάντως φαίνεται ότι αν δούμε κάπως τα αποτελέσματα, ας πούμε, της κάλπης, γιατί οι απόδημοι ψηφίζουν το Σάββατο, δεν είναι όπως και την προηγούμενη φορά. Ακριβώς. Τώρα πάλι στις 24 του μήνα θα ψηφίσουν. 24. Ναι. Από τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε εξών, ίσως εξαιρουμένης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, σε όλα τα άλλα αποτελέσματα, σε όλες τις Ηπείρους από όπου είχαμε αποτελέσματα, είχαμε μια πολύ μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως αυτό ήταν αυτό το οποίο φόβησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή νομίζετε ήταν κάπου αλλού η αιτία αυτής της αντίδρασης? Κοιτάξτε, αν αυτό φόβησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι κατακριτέο, γιατί αν αυτή είναι η βούληση των ψηφοφόρων, δεν την αντιμετωπίζεις με το να αποκλείεις τους ψηφοφόρους. Την αντιμετωπίζεις ασκώντας πολιτική η οποία θα κάνει τους ψηφοφόρους να σε ψηφίσουν. Νομίζω ότι πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετώπισαν τους απόδημους φοβικά, κάτι το οποίο είναι λάθος. Οι απόδημοι είναι Έλληνες πολίτες με συνταγματικά δικαιώματα και αν έχουν προτιμήσεις πολιτικές, το χέρι σου είναι ως πολιτικό κόμμα να τις αλλάξεις. Σαφέστατα. Κύριε Κορογιαννάκη, με τους απόδημους που έχετε συναναστραφεί εσείς όλο αυτό το διάστημα και κατά την προεκλογική περίοδο και την προηγούμενη, τελικά με ποια κριτήρια αποφασίζουν τι θα ρίξουν στην κάλπη, τι θα ψηφίσουν? Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο εξωτερικό είναι απλώς λίγο καλύτερο συνολικά από το ποσοστό το οποίο έλαβε. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε λίγο λιγότερο. Άρα θα έλεγα ότι εκ του αποτελέσματος βλέπει κανείς ότι είναι πάνω κάτω τα ίδια κριτήρια με αυτά τα οποία χρησιμοποιούν και οι Έλληνες ψηφοφόροι. Αυτή τη στιγμή... Θέλω να πω ότι στην καθημερινότητά μας δεν είμαστε αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, άλλα προβλήματα έχει ο Έλληνας που ζει στην Ελλάδα και άλλα προβλήματα ενδεχομένως αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, ο κάτοικος των Βρυξελών, ο κάτοικος Βρυξελών, Έλληνας βέβαια. Ναι, όμως
καταρχάς υπάρχουν κάποια ζητήματα για μας που ζούμε στο εξωτερικό, τα οποία εξαρτώνται από το ελληνικό κράτος και μόνο. Για παράδειγμα, όσοι από εμάς είμαστε μόνο Έλληνες, έχουμε ελληνική ηθαγένεια, μόνο από την Ελλάδα μπορούμε να πάρουμε διαβατήριο. Μπορούμε να πάρουμε πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Είτε ζούμε εδώ ένα χρόνο, είτε ζούμε 30 χρόνια. Θέλω να πω με αυτό ότι η λειτουργία του ελληνικού κράτους συνολικά ως προς τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι κάτι το οποίο είναι κοινό. Έχουμε κοινό επίσης τα ζητήματα της εκπαίδευσης των παιδιών μας, της εκμάθησης της γλώσσας. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να πηγαίνει το παιδί σου σε ένα κανονικό ελληνικό σχολείο, αλλά πάντως εμείς για να μάθουμε τα παιδιά μας ελληνικά προς το ελληνικό δημόσιο στρεφόμαστε. Άρα λοιπόν μια επιτυχημένη κυβέρνηση, όπως κατά την άποψή μου υπήρξε η τελευταία κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εισπράττει τον πόνους της επιτυχίας και στους απόδημους, αρκεί να φροντίζει και τα ζητήματα των αποδήμων. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Ένα από τα βασικά θέματα στα οποία αναφερόταν ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας και της προηγούμενης και της τωρινής, είναι αυτή ακριβώς η αλλαγή της εικόνας την οποία έχουν οι άνθρωποι από το εξωτερικό για την Ελλάδα, η αλλαγή της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο γεωστρατηγικό χάρτη και με τις αμυντικές συμφωνίες και με τη συνεργασία που δείχνει και με τις χώρες του ΝΑΤΟ και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, ζώντας στο εξωτερικό, εσείς το εισπράτετε ως Έλληνες. Θα ξεκινούσα καταρχάς από το γεγονός ότι στα χρόνια της κρίσης εισπράταμε σε ατομικό επίπεδο. Ακριβώς, επειδή υπάρχει αυτή η αντιδιαστολή. Γι' αυτό το ρωτάω αυτό. Και σε επαγγελματικό επίπεδο την κακή εικόνα της χώρας. Δηλαδή, ακόμα και στην συνέλευση της πολυκατοικίας μου έκανε κάποιος ένα σχόλιο ότι καλά, εντάξει, εσείς ας τακτοποιήσετε πρώτα τους λογαριασμούς του κράτους σας και μετά μας κάνετε μαθήματα. Mm-hmm. Μέσα στο ταξί, ακόμα και στις επαγγελματικές μου δραστηριότητες, εγώ είμαι δικηγόρος, την περίοδο που η χώρα δεν πήγαινε καλά, οποιαδήποτε δουλειά έκανες, εμπερίχε ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Mm-hmm. Ανάποδα, τώρα που η εικόνα της χώρας είναι καλύτερη, δεν υπάρχουν ταραχές, η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε φύγει από τα μανταλάκια, ας το πούμε έτσι, για αρνητικούς λόγους. Αυτό αντανακλάται πάνω σε εμάς ατομικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας εμείς. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να το βιώσουμε εμείς, έτσι. Αν δεν βιώσεις κάτι τέτοιο. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες είμαστε και περήφανοι για την καταγωγή μας. Όπου κι αν πας στο εξωτερικό, η Ελλάδα έχει καταρχάς μια θετική εικόνα. Την περίοδο της κρίσης δεν ήταν πραγματικότητα αυτό και μας τάραζε. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί είχαμε θετική εικόνα ως μια χώρα η οποία έχει ιστορία, έχει παρελθόν, αλλά δεν ήμασταν θετική και θετική εικόνα για μια χώρα η οποία έχει μέλλον. Διότι ήταν, ναι, έτσι, ήταν αβέβαιο. Εντάξει, τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης υπήρχαν φίλοι μου οι οποίοι μου λέγανε «Μα καλά, θα πας διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι, δεν είναι επικίνδυνα, δεν είναι δύσκολα, θα πάρεις τα παιδιά μαζί σου». Όσο και αν αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, το ότι ορισμένοι άνθρωποι το θεωρούσαν πραγματικότητα είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι Έλληνας. Ναι, βέβαια, βέβαια, σαφέστατα. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Το είπε ο κύριος Κουριανάκης, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Το βιώσατε πάρα πολύ έντονα και αυτή η συναισθηματική φόρτιση την οποία αισθανθήκατε αφηγούμενος στην αλλαγή
του καθεστώτος και του πώς σας αισθάνεστε εσείς έξω, μεταφέρθηκε προς τα έξω, να τον είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Πάντως είναι πάντα πολύ συγκινητικό, επειδή μας βλέπουν αρκετές τηλεθεάτριες και αρκετοί τηλεθεατές του απόδημου ελληνισμού σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Είναι τα μηνύματα που μας στέλνουν πάντα, είναι πάρα πολύ συγκινητικά, κύριε Κορογιαννάκη, και πραγματικά, ξέρετε, προσπαθώ πάντα όταν διαβάζω μηνύματα και στα social του σταθμού και οπουδήποτε να προσπαθήσω να μπω στη θέση τους, αλλά πραγματικά είναι άλλο να το ζεις και να νοσταλγείς τη χώρα σου και να χαίρεσαι με τη χαρά της και να αγχώνεσαι και να ζορίζεσαι με τα προβλήματα που βρίσκεται αντιμέτωποι. Δεν ξέρω, τι να πω. Μπράβο σας. Ναι, έτσι είναι, και μάλιστα από την περιοχή σας, από τον Εύρο και από τη Θράκη, υπάρχουν πάρα πολλοί απόδημοι και εδώ και στη Γερμανία πάρα πολύ. Και στην Ολλανδία επίσης. Έτσι, δυστυχώς πάλι τότε η οικονομική κατάσταση έδιωξε πολύ κόσμο στη δεκαετία του 50 και του 60, ο οποίος είναι τώρα εδώ, προοδεύει τα παιδιά του περισσότερο. Στο Βέλγιο έχουμε έναν πολύ ενεργό σύλλογο θρακιωτών με ένα πανέμορφο χορευτικό και πολύ ωραίους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα δραστήριοι, κάνουν δράσεις, έτσι, προσκαλούν πολλές φορές και εμάς από τη Θράκη να παρευρεθούμε εκεί πέρα στις διάφορες επαιτειακές εκδηλώσεις, και είναι επίσης πάρα πολύ τιμητικό και συγκινητικό όλο αυτό. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Κορογιαννάκη, αν θα μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και των αποδήμων, αλλά και αυτούς που κατοικούν στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό από τις Βρυξέλλες, από το Βέλγιο? Τους απόδημους Έλληνες θα έλεγα πρώτα απ' όλα να πάνε να ψηφίσουν όσοι έχουν εγγραφεί. Ό,τι κόμμα και να ψηφίσουν, είναι μια ευκαιρία την οποία μας έδωσε έστω και καθυστερημένα το ελληνικό κράτος, και πρέπει να την αρπάξουμε από τα μαλλιά, γιατί είμαστε μια εκλογική περιφέρεια. Δυστυχώς ακόμα μια μικρή μονοεδρική, αν δείτε τον αριθμό που ψήφισε στις εκλογές. Όμως μια εκλογική περιφέρεια. Όσο πιο δυνατή είναι η περιφέρεια αυτή, τόσο περισσότερο έχει πιθανότητες να ακουστούν τα προβλήματά της και να επιληθούν, γιατί ξέρετε από μεγάλα λόγια ότι είμαστε δυο φορές Έλληνες και ότι εδώ χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, όλοι τα λένε. Όταν όμως πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του σχολείου ή το πρόβλημα των διαβατηρίων σε κάποια προξενία, η πολιτική ηγεσία κοιτάει τους ψηφοφόρους, όχι τους δυο φορές Έλληνες. Για τους υπόλοιπους, το μήνυμα είναι ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Επέτυχε πολλά πράγματα τα τελευταία 4 χρόνια και ο τόπος νομίζω χρειάζεται μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση για να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. Για να δούμε πώς θα πάει. Καλή επιτυχία λοιπόν, όπως και να εξελιχθεί η διαδικασία, όποιο αποτέλεσμα και αν προκύψει από αυτήν τη δεύτερη εκλογική μάχη σε εισαγωγικά. Να ξέρετε ότι και η καρδιά των Ελλήνων και των Θρακιωτών χτυπάει όπου και αν βρίσκονται οι απόδημοι. Και μακάρι να αποτελούμε και έναν διάβλο επικοινωνίας για περισσότερο κόσμο στο εξωτερικό, γιατί και τους έχουμε ανάγκη και μας έχουν ανάγκη και οι σχέσεις αυτές πάντα κρατάνε. Είμαι στη διάθεσή σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.